Αντιμέτωπες με μπαράζα πειθαρχίας, βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο με αναπόφευκτο καταιγισμό προστίμων. Στο διαχειριστή Βίλα στο Ρέθυμνο, σε ιδιοκτήτη καταστήματος που σέρβει ρεποτά στο Ηράκλειο, αλλά και βιβλιοπωλείο που άνοιξε παρά τις απαγορεύσεις. Αυτή την ιδιαίτερη περίοδο, ο ρόλος του αστυνομικού είναι πολυδιάστατος. Αφενός πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο. Αφετέρου, πρέπει να μεταδώσει στον πολίτη ότι πρέπει ο ίδιος να εφαρμόζει τον νόμο, χωρίς να χρειάζεται να επιβάλλεται. Ακόμη και στην εποχή του κορονοϊού, ο παράνομος τζόγος ανθεί με βίλες να μετατρέπονται σε παράνομα καζίνο. Όπως αυτό που ξεσκέπασε αστυνομική επιχείρηση στο Ρέθυμνο. 19 τζογαδόροι που είχαν ποντάρει στην πράσινη τσόχα 28.000 ευρώ πιάστηκαν στα πράσα από τους αστυνομικούς όταν έκαναν έφοδο σε πολυτελή έπαυλη έξω από το Ρέθυμνο. Με τα ζάρια στο χέρι έμειναν 19 παίχτες αλλά και ο διαχειριστής του χώρου, στον οποίο επιβλήθηκε βαριά καμπάνα 5.000 ευρώ. Πρόστιμα για τη μη χρήση μάσκας και άσκοπη μετακίνηση επιβλήθηκαν και στους 19 παίχτες. Αντίστοιχη παράβαση βεβαιώθηκε και στο Ηράκλειο, που μετά από νυχτερινό καρτέρι αστυνομικοί εισέβαλαν σε μπαρ που λειτουργούσε σερβίροντας ποτά σε πολυάριθμους θαμώνες. Πιθανό λόγω της κόπωσης του κόσμου όλους αυτούς τους μήνες να υπάρχει μια χαλάρωση στην τήρηση των μέτρων. Παρ' όλα αυτά η έλεγχη της αστυνομίας είναι αυστηρή. Είναι και ακόμα περισσότεροι. 3.000 ευρώ θα πληρώσει ο υπεύθυνος του καταστήματος, ενώ 300 ευρώ θα πληρώσουν τελικά το ποτό οι πελάτες που εντοπίστηκαν. Ανοιχτό βρέθηκε και βιβλιοπωλείο στο Ηράκλειο, όπου επιβλήθηκε ανάλογο πρόστιμο 3.000 ευρώ. Για το μήνα Δεκέμβριο, σε όλη την Κρήτη διαπιστώθηκαν συνολικά 3.426 παραβάσεις στα μπλόκα που στείνονται καθημερινά, 105 παραβάσεις σε καταστήματα και 4 σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Παρά το βαρύ φορτίο που επομίζονται οι αστυνομικές δυνάμεις για την τήρηση των μέτρων πρόληψης του COVID-19, φαίνεται ότι η προσπάθεια καταπολέμησης της εγκληματικότητας δεν έχει ατονίσει. Όταν καλήσαμε το ίδιο προσωπικό να ανταπεξέλθει σε διπλάσεις αρμοδιότητες, ευτυχώς η τοπική αστυνομία του Ηρακλείου έχει ανταπεξέλθει αρκετά καλά. Η εγκληματικότητα βρίσκεται σε επίπεδα φυσιολογικά. Επιβαρύνεται η αστυνομία από αυτές τις επιπλέον υποχρεώσεις ελέγχου του νόμου περί COVID, διότι παράλληλα με αυτά εμείς εκτελούμε και τα υπόλοιπα καθήκοντά μας, που είναι η αστυνόμευση και η καταπολέμηση της εγκληματικότητας. Στον απολογισμό του Δεκεμβρίου καταγράφονται 13 λήψεις για κλοπές και διαρρήξεις, 3 για ληστείες, 20 για υποθέσεις όπλων και 68 για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι απαιτήσεις συνεχώς αυξάνουν. Πιστεύουμε να τελειώσει σύντομα για όλους αυτό και για μας, διότι ο ρόλος μας πολλές φορές είναι άχαρος, και να γυρίσουμε όλοι στην κανονικότητα και εμείς στην υπηρεσία μας, όπως είχαμε μάθει τόσα χρόνια, που είναι ένας ο ρόλος μας, είναι η καταπολέμηση του εγκλήματος.